τον Θεό να κάνει την δουλειά του. Γιατί άμα ο Θεός έκανε την επιθυμία του καθενός, εγώ θέλω για ένα μήνα να βρέσει. Ο άλλος θέλει να έχει την αίσθηση για κάτω, ο άλλος θέλει να φυσάει άνεμος, άλλος θέλει τον, άλλος θέλει τ' άλλο. Ξέρει ο Θεός και τα μοιράζει όλα. Άμα θα γίνει του εμάς, θα πρέπει να καταστραφούν όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό λοιπόν να αφήνουμε στο Θεό να κάνει τη δουλειά του. Όταν έκλασε τον κόσμο ο Θεός, την πρώτη μέρα έκανε το ένα, το άλλο, το... μέχρι την έκτη μέρα, κατόπιν έκλασε τον άνθρωπο. Το τελειότερο των δημιουργημάτων. Το βασιλέα της πτήσεως. Ναι, αλλά αφού αυτά τα ετοίμαστε για τον βασιλέα της πτήσεως που λέγεται άνθρωπος, δεν θα έπρεπε να φτάσει πρώτα τον άνθρωπο να βλέπει τη δημιουργία και να χαίρεται. Η δική μας λογική έτσι λέει. Ο Θεός όμως λέει ως. Γιατί θα με ερχόταν λέει δίπλα μου και θα μου κάνει υποδείξεις. Τότε θα πιάσω καλύτερα. Όπως και κάποιος Λωρίδας της Αραγωνίας, ήταν σπουδαίος αστρονόμος και έφτασε στην τόπη και να πει ότι αν με είχε ο Θεός σύμβουλο, λέει, όταν δημιουργούσε τον κόσμο, θα πιάνει τον κόσμο, λέει, ακόμα πιο καλύτερο. Εκεί φτάνει να προσύγει τον ανθρώπο. Έφτασε από την πλευρά του Αδάμ την Εύα. Για να πλάσει την Εύα από την πλευρά του Αδάμ, τι έκανε, εκεί είχε τον Αδάμ. Και κατόπιν του είπε ότι αυτή είναι η γυναίκα. Εφόσον επρόκειται λοιπόν να πιάσει η γυναίκα για τον ίδιο τον Αδάμ, δεν θα έπρεπε να την πιάνει η παρουσία του Αδάμ, όχι. Γιατί θα επενέβαινε ο Αδάμ και θα έκανε υποδείξεις. Αυτός είναι ο άνθρωπος αγαπητοί. Πρέπει να έχουμε λίγο την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Να του καταθέσουμε το αίτημα και ό,τι προκύψει. Αυτό είναι αγαπητό. Αυτό είναι το ευλογημένο. Να υποστήσουμε εκεί, όπως υπέστησε κάποτε ο Μέγας Αλέξανδρος στο γιατρό του τον Φίλιππον. Όταν πήγε να καταλάβει την Περσία και είχε μάχες με τον Δαρείο, τότε επήκε σε ένα ποταμό για να πληθεί το κίνδυνο αν δεν απατώνε και εκεί αρρώστησε. Αρρώστησε βαριά. Ανέλαβε λοιπόν ο Φίλιππος ο γιατρός, πότε με μυριστικά, πότε με θερμαντικά, να τον συνεφέρει και την τρίτη ημέρα θα του δίνει ένα φάρμακο που θα κατασκεύασε αυτός και θα τον επανέφερε τελείως εις την πρώτη του κατάσταση. Λαμβάνει όμως ωστόσο γράμμα από τον Παρμενίωνα, ο οποίος του λέει ότι πρόσεξε λέει, ο Φίλιππος είναι πληρωμένος από τον Γαρίλο. Του είχε δώσει χρήματα και πρόκειται λέει, αν πεις από τη μέση, αν σε βγάλει από τη μέση, να το δώσει και λέει και τον αδερφή του. Γι' αυτό λοιπόν λέει, λάβε τα μέτρα σου. Θα σε δυσκυριάσει ο Φίλιππος. Ο Αλέξανδρος σε διάβασε την επιστολή και την έβαλε στο μαξιλάρι του. Την άλλη μέρα που του έφερε το φάρμακο, ο Φίλιππος επήρε με το ένα χέρι το φάρμακο και με το άλλο του έδωσε την επιστολή. Προτού καλά καλά να την ανοίξει και να την διαβάσει ο Φίλιππος, αυτός είχε πει το φάρμακο. Και έδειξε ότι είχε πλήρη εμπιστοσύνη στο άτομο αυτό, γιατί ήξερε ότι ήταν και φίλος του και ήταν και ιατρός. Έτσι λοιπόν και σε εμάς που καταθέτουμε και λέμε εδώ την ηλικία μας ότι και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώνεται, που σημαίνει ότι παραθέτουμε τη ζωή μας Χριστό το Θεό, να μην κάνουμε διάφορες υποδείξεις, να καθόμαστε και συναδεχόμαστε και τα καλά που έρχονται και τα άσχημα που έρχονται. Μετά από το ζήτημα το οποίο θα υποβάλουμε, για να ξέρουμε δηλαδή τι ετούμεθα. Ετούμεθα, όχι ετούμεθα. Αλλά ο Θεός ξέρει αν είναι ωφέλιμο αυτό που ετούμεθα. Εμείς πέραν τα βλέπουμε έτσι, αν μου πέσει με έναν αλλαγείο, θα τα σκορπίσω. Δεν θα σκορπίσω, θα αλλάξει τα μαζέψη στο αγείο. Πρώτα απ' όλα βλέπετε όλους, είτε μαθηματικοί είναι, είτε υποκείμενοι οικονομικών, είτε οικονομολόγοι είναι, έχουν ένα άλλο ύφος. Ένα σκληρό ύφος. Γιατί? Γιατί αυτό το πράγμα έχει γραφτεί μέσα τους. Έχουν υποστεί κάποιο εμπόδιο από αυτό το πράγμα. Που λέγεται χρήμα.
Είναι σκληροί. Δεν είδατε τι λένε τώρα. Βλέπουν, λέει, δεν βλέπουν άτομα, λέει. Βλέπουν, λέει, αριθμούς. Δεν φτάσατε, λέει, σε αυτό το ύψος. Πώς θα φτάσουμε σε αυτό το ύψος. Τι θα κάνουμε, δηλαδή. Θα ακολουθήσουν έτσι και θα ακούνε. Για να φτάσουμε σε αυτό που θέλετε εσείς. Δεν βλέπουν τα άτομα. Έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε γέροντες, έχουμε ασθενείς. Δεν βλέπουν τίποτα. Αυτοί αριθμούς δεν βλέπουν. Έτσι τους καταντάει αυτή η επιστήμη. Γι' αυτό λοιπόν όσοι μας έρχεται να είναι καλοδεχούμενο. Όπως έλεγε ο Άγιος Ιώβ, όχι μόνο λέει τα καλά θα δεχόμεθα από τον Θεό, τα κακά δεν θα τα δεχόμεθα. Εξάλλου, και διάφορες οφείλες λαϊκές λέγουν ότι αυτή είναι λεϊκή η ζωή. Μία σκεφτεριά και μία πόρα. Η πόρα λέει θέλει υπομονή και τη δευτεριά λέει προχώρα. Όπως μας έρχονται, έτσι θα βαδίζουμε και θα ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό κάνει ο σωστός χριστιανός, ο σωστός άνθρωπος. Γεροπορούμε λοιπόν σήμερα ότι τα αιτήματά μας πρέπει να είναι σοβαρά απέναντι του Θεού. Αλλά και ό,τι μας θέλει ο Θεός, να δέχεται και ευγνωμόνος. Και βάλτε μα δεν γίνεται χαρά κάθε σου πόνος. Αμήν. Δύο πόνος. Και θα έχουμε προηγιασμένου στην κατόπιν του Σάββατο λειτουργία. Και όσοι θα είσαστε, θα βρίσκεται κάποιο